Να δούμε λίγο τι γίνεται με τα τερτύπια του καιρού, να δούμε λίγο τι μας περιμένει. Υπάρχουν έτσι κάποιες αναφορές ότι ενδεχομένως να έχουμε βροχοπτώσεις το επόμενο 24ωρο. Περισσότερο προς τη Δυτική Κρήτη φαίνεται να καταγράφονται οι βροχές. Τι έχουμε να περιμένουμε για τα επόμενα 24ωρα. Για μία ακόμη φορά ο κύριος Μανώλης Λέκας θα μας δώσει τις απαντήσεις και να τον ευχαριστήσουμε θερμά γι' αυτό. Κύριε Λέκα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σφαγιανάκη, καλησπέρα κύριε Σαββάκη, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές. Καλησπέρα. Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο 24ωρο, κύριε Λέκα? Έχουμε να περιμένουμε βροχές σε όλες τις περιφερειακές ενότητες ή θα είναι σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, σε συγκεκριμένα σημεία? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν ευνοούνται όλες οι περιοχές με βάση τα στοιχεία που βλέπουμε από την κίνηση των συστημάτων. Δεν ευνοούνται όλες οι περιοχές της Κρήτης για να δουν βροχομετρικά την επόμενη περίοδο. Εκείνο όμως που είναι ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε διαδοχικές κινήσεις συστημάτων, κάτι που δεν το βλέπαμε στην προηγούμενη, αν θυμάστε, περίοδο, και είχαμε απογοητευτεί και λίγο-λίγο. Παρ' όλα αυτά, τώρα βλέπουμε διαδοχικές κινήσεις συστημάτων και αυτό μας δίνει την ελπίδα ότι αν δεν σε επηρεάσει αυτό το κύμα τώρα, έχουμε κάτι να περιμένουμε την Πέμπτη, κάτι την Παρασκευή, κάτι ιδιαίτερα εκεί το Σάββατο προς την Κυριακή. Ξανά μετά την επόμενη εβδομάδα βλέπουμε δύο κινήσεις συστημάτων τα οποία θα μας επηρεάσουν. Ξέρετε, αυτή την περίοδο πάντα ευνοούνται οι δυτικές περιοχές του νησιού και αυτό οφείλεται καθαρά στην κίνηση των συστημάτων τα οποία έρχονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Το πρώτο, ας πούμε, σημείο που βρίσκουν στην Κρήτη απέναντι, προφανώς είναι η Δυτική Κρήτη. Και η ορογραφία και πολλοί άλλοι παράγοντες ευνοούν στο να βλέπουμε τα βροχομετρικά να είναι καλύτερα προς αυτές τις δυτικές περιοχές. Νομίζω ότι και πιο συχνά το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ότι η Δυτική Κρήτη δέχεται πιο υψηλό έτσι, βαθμό βροχοπτώσεων από ότι η υπόλοιπη Κρήτη. Έτσι ήταν πάντα. Άλλωστε, το δείχνουν πάρα πολλά στοιχεία. Ναι, έτσι ήταν πάντα. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, μετά την κίνηση αυτών των συστημάτων, περιμέναμε λίγο τους βοριάδες, περιμέναμε κάποιες κινήσεις και συστημάτων από τα βόρεια που διαφοροποιούσαν αυτή την κατάσταση. Προς το παρόν δεν τα έχουμε δει αυτά. Όταν όμως βλέπουμε τη συνήθη κίνηση να εξελίσσεται πάρα πολύ καλά, σε αυτή την περίπτωση ευελπιστούμε ότι θα έρθουν και άλλου τύπου συστήματα, με αποτέλεσμα φυσικά να δούμε το νησί να μπαίνει σε ένα κύκλο βροχοπτώσεων, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ καλές και αποδοτικές για το νησί που τις έχει ανάγκη. Να πούμε λοιπόν ότι τώρα, στο 24ωρο που αναφέρατε, περιμένουμε εξαιτίας της τροφοδότησης ενός συστήματος που βρίσκεται στη Σύρτη, δηλαδή στις βόρειες ακτές της Αφρικής, να πούμε, το οποίο θα δώσει μια αρκετά έντονη καιρική κατάσταση εκεί. Σταθεροποιείται, οργανώνεται πάρα πολύ καλά και φαίνεται ότι όλη του εξέλιξη είναι εκεί. Παρ' όλα αυτά τροφοδοτεί και το νησί μας. Είμαστε κοντά μακριά θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τους νοτιάδες που θα ευνοήσει, οι οποίοι θα ξεκινήσουν από απόψε το βράδυ. Θα ενισχυθούν βέβαια σταδιακά, θα τους δούμε μέσα στη νύχτα και αύριο το πρωί να ενισχύονται και ιδιαίτερα σε βόρειες περιοχές, μεταξύ αυτών φυσικά γνωρίζετε ότι είναι και το Ηράκλειο. Θα ευνοηθεί όμως και η καιρική κατάσταση να εξελιχθεί κυρίως στα δυτικά, νοτιοδυτικά και νότια της Κρήτης. Μια καιρική κατάσταση η οποία φυσικά δεν εγκυμονεί κάποιους κινδύνους. Παρ' όλα αυτά μπορεί να δώσει κάποιες βροχές, έστω και τοπικού χαρακτήρα, αλλού λίγο περισσότερες, αλλού λίγο λιγότερες. Αυτό θα γίνει σήμερα από απόψε πολύ αργά το βράδυ και αύριο το πρωί της Τετάρτης τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Η υπόλοιπη τώρα Κρήτη, δηλαδή τα βόρεια τμήματα, δεν φαίνεται ότι μπορεί να ευνοηθούν πέραν κάποιας έκπληξης, ας το πούμε, διότι κάποια στιγμή που οι νοτιάδες λίγο μπορεί να εξασθενούν, να επιτρέπουν σε κάποιες περιοχές στην ενδοχώρα και λίγο πιο βόρεια να δώσουν καμιά ασθενή παροδική βροχή. Εκείνο που πρέπει να προσέξει αύριο η βόρεια Κρήτη, θα έλεγα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι όπως σας είπα ενισχύονται, νοτιάδες οι οποίοι κατά μέσο όρο θα κυμαίνονται στα 5 μποφόρ, δεν δείχνουν ακρότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση εξαιτίας του ότι μπορεί να εμφανιστούν και λίγο πιο ενισχυμένοι στις μέγιστες εντάσεις τους, καλό είναι να δείξουμε έτσι μία προσοχή. Αυτό το φαινόμενο των ενισχυμένων νοτιάδων θα κρατήσει μέχρι το βράδυ της Τετάρτης και στη συνέχεια φυσικά οι άνεμοι αυτοί αναμένεται να εξασθενήσουν. Και με τη θερμοκρασία, κύριε Λέκα, τι γίνεται? Γιατί βλέπουμε και μια μεγάλη αυξομοίωση, μια διαφορά μεταξύ ημέρας και νύχτας, έτσι, τις τελευταίες μέρες εδώ στην Κρήτη. Ναι, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Η μέρα βοηθιέται, θα λέγαμε, θερμοκρασιακά
από την ηλιακή ακτινοβολία. Ξέρετε, δεν κάνει ζέστη. Αλλά παρόλα αυτά ακούω πάρα πολλούς να λένε ότι νιώθουν ζέστη εξαιτίας ακριβώς ηλιακής ακτινοβολίας. Σήμερα που επικρατούσε η συννεφιά, δεν νομίζω να νιώσε και κανένας τόσο πολύ ζέστη. Φυσιολογικές θερμοκρασίες κοντά στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου είχαμε στη μέγιστη τιμή τους. Παρ' όλα αυτά οι ελάχιστες και λόγω της ξαστεριάς τη νύχτα πέφτουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Βλέπουμε ιδιαίτερα εκεί στο οροπέδιο Λασιθίου που παρατηρούμε τις πλέον ελάχιστες τιμές. 2,5 βαθμοί Κελσίου είναι η ελάχιστη. Καταλαβαίνετε ότι το κρύο εκεί έχει γίνει πάρα πολύ αισθητό. Και είναι χειμώνας το βράδυ. Ακριβώς. Και βέβαια είναι κάτι σύνηθες για την περιοχή αυτή, ευνοείται και για άλλους παράγοντες. Άλλες περιοχές τα ορεινά, όπως είναι τα Νόγια και άλλες περιοχές, είναι κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι παράκτιες ζώνες, μεταξύ αυτών και το Ηράκλειο, κυμαίνονται γύρω στους 13 με 14 βαθμούς στις ελάχιστες τιμές τους. Οι μέγιστες και αύριο, κατά μέσο όρο στο νησί, θα κυμανθούν κοντά στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Εξαίρεση ίσως αποτελέσουν αυτές οι βόρειες περιοχές του νοτιά, στο Ρέθυμνο δηλαδή, στο Ηράκλειο και στο νομό Λασιθίου, όπου οι καταβατικοί λιγονοτιάδες συνήθως ανεβάζουν δυναμικά, λόγω δυναμικού αιτίου, ανεβάζουν τη θερμοκρασία λίγο υψηλότερα προς τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου ενδεχομένως. Έτσι λοιπόν θα κυλήσει και η αυριανή ημέρα. Η Πέμπτη τώρα, επειδή γυρίζει τους νότιους, νοτιοανατολικούς έως και ανατολικούς στην Ανατολική Κρήτη, δεν αποκλείεται να δώσει, δείχνουν τα προγνωστικά, πιθανότητες για κάποια τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα, ευνοώντας κυρίως και πάλι νότιες περιοχές του νησιού, λιγότερο την ενδοχώρα προς τα νότια και λίγο τα ανατολικά. Ήπια τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα, τίποτα το σημαντικό. Κάτι παρόμοιο θα κάνει και η Παρασκευή, με ευτυχώς την ένταση των ανέμων και την Πέμπτη και την Παρασκευή να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα, άρα δεν έχουμε κάτι το ανησυχητικό. Και το Σάββατο περιμένουμε ένα βαρομετρικό χαμηλό που κατεβαίνει πολύ δυναμικά από το βορειοδυτικό Ιόνιο, επηρεάζοντας τον υπόλοιπο. Θα ακούσουμε για τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο και χιόνια θα έχει στα βόρεια, πολύ βόρεια βέβαια. Αλλά αυτό μας επιφυλάσσει μια καιρική κατάσταση. Μένει να τη δούμε αντικειμενικά, σας το λέω αυτό, θα μπορούσαμε να δώσουμε και τώρα ανακοινώσεις, ναι θα γίνει έτσι αλλιώς, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο συνετοί. Να το δούμε ίσως την Πέμπτη και ακόμα καλύτερα την Παρασκευή, θα επηρεάσει το νησί μας, να δούμε σε τι βαθμό και ενδεχόμενα να δούμε ίσως τα ανεμολογικά και πάλι να δείξουν μεγαλύτερη ένταση. Θα το δούμε εκείνες τις μέρες και μακάρι βέβαια και τα βροχομετρικά του εξίσου να είναι πάρα πολύ καλά και να τα δούμε φυσικά να σημειώνονται σε όλο το νησί. Άρα καταλαβαίνουμε είναι... κύριε Λέκα ότι από το Σάββατο ότι έχουμε να περιμένουμε σε βροχοπτώσεις και σε πτώση της θερμοκρασίας και αυτό το λέτε βέβαια με κάθε επιφύλαξη και το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί επιστημονικά πρέπει και εσείς να τα καταγράφετε βήμα-βήμα ώστε να μπορεί να είναι και έγκυρη η ενημέρωση. Όπως και να έχετε επόμενα άμεσα 24 ώρα από σήμερα δηλαδή και τις επόμενες έτσι 2 μέρες ας πούμε, 3, τα φαινόμενα θα είναι ήπια ούτως ή άλλως. Ακριβώς, ακριβώς. Ήπια και ευελπιστούμε, αισιοδοξούμε καλύτερα. Στο κύμα που ξεκινάει από το Σάββατο θα είναι το πρώτο. Μετά, όπως σας είπα, περιμένουμε στην επόμενη εβδομάδα και άλλα κύματα κακοκαιρίας. Καλοκαιρίας για την εποχή αυτή, έτσι να τα λέμε. Ναι. Τα οποία μπορεί να μας δώσουν επιτέλους κάποια καλύτερα βροχομετρικά για το νησί που, όπως είπαμε, τα έχουμε μεγάλη ανάγκη. Την καλοκαιρία του χειμώνα περιμένετε, κύριε Λέκα, γιατί το λέτε πολλές φορές. Η καλοκαιρία είναι οι βροχές σε αυτή την περίοδο που τις έχουμε τόσο ανάγκη. Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λέκα. Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει και με τις μετεωρολογικές συνθήκες και τι είναι εκείνο το οποίο μας περιμένει. Ακούσατε τον κύριο Μανώλη Λέκα, τον μετεωρολόγο που συχνά πυκνά φιλοξενούμε και εμείς εδώ στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, για να μπορέσουμε με τη βοήθεια των ειδικών, να μπορούμε τη βοήθεια των ειδικών να έχουμε τη σωστή εικόνα των πραγμάτων. Γιατί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα οι καιρικές συνθήκες και οι μετεωρολογικές προβλέψεις έχουν γίνει αντικείμενο και διαφωνιών, αλλά και πολλές φορές και ακροτήτων σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη, με την προστασία, με την πολιτική προστασία. Πρέπει να είμαστε πάντα συνετοί στο πώς ζυγίζουμε τα πράγματα και την πληροφορία. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε στη διαφημίση. Μείνετε μαζί μας. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε και συζητάμε και για το χρυσό μας ελαιόλαδο.